Τι φτιάχνουμε σήμερα? Σήμερα φτιάχνουμε κατσικάκι φρικασέ. Κατσικάκι φρικασέ. Και το φρικασέ το έχεις κάνει με μαρούλι, ε? Όχι, δεν το έχω κάνει με μαρούλι εγώ. Με τι το έχεις κάνει? Το έκανα με άγρια χόρτα, ναι. Με σπανάκι. Έχω βάλει μέσα και πράσο. Κανονικά το φρικασέ με τι γίνεται? Με μαρούλι. Α, καλά. Αλλά επειδή λιώνει πολύ και δεν το θέλω εγώ. Ωραία. Το έκανα με άγρια χόρτα και με σπανάκι. Θα δοκιμάσεις εσύ που είσαι ειδικός. Και βγήκαν και τα μαρούλια μου που έχω φυτέψει ο Λαγωνής. Καταπληκτικά. Τον μποστάνι. Τα βιολογικά. Κάτσε να βάλω λίγο κρέας ακόμα. Ωραία. Έχει βγει μαλακό το αρνάκι, κατσικάκι. Πολύ, πολύ. Ωραία. Εγώ δοκίμασα χθες το βράδυ που το έφτιαξα. Τέλεια. Και μου άρεσε. Τώρα θα δοκιμάσεις εσύ. Θα αφήσεις κανένα πιο έμπειρο να μιλήσει. Εντάξει, αγάπη μου. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε την καρτούλα. Για να δούμε την καρτούλα, ναι. Θα χρειαστούμε 1,5 κιλό κατσικάκι σε μερίδες, 100 ml ελαιόλαδο, 1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών, 200 ml λευκό κρασί, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, mm-hmm. ένα φινόκιο, αυτό πρέπει να σου μύρισε πριν, δύο πράσα, μισό κιλό χόρτα άγρια, μισό κιλό σπανάκι, μισό ματσάκι φρέσκο άνηθο, μισό ματσάκι φρέσκο μάραθο, δύο λεμόνια, δύο κρόκους αυγών και προαιρετικά μία με δύο κουταλιές της σούπας corn flour για να γίνει πιο δεμένη σάλτσα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι ωραίο. Λιώνει. Απόλαυση. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μεγάλη κατσαρόλα και θα προσθέσουμε μέσα ελαιόλαδο. Είπα 100 ml ελαιόλαδο γιατί θα σοτάρουμε το κατσικάκι μας τμηματικά. Έτσι για να πάρει ωραίο χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε να πάρει το κατσικάκι μας. Λοιπόν, εάν χρησιμοποιούσαμε αρνί, θα βάζαμε λιγότερο ελαιόλαδο, γιατί το αρνί είναι πιο λιπαρό σαν κρέας και χρειάζεται και θα βγάλει εκ των πραγμάτων αρκετό λίπος. Το κατσικάκι είναι λίγο πιο στεγνό, γι' αυτό μας παίρνει να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα έχουμε την εστία μας στο 9, στο full, για να καβουρδιστεί και να πάρει ωραίο χρώμα. Ωραία. Αυτό μπορεί να μας πάρει 2 με 3 δόσεις να το κάνουμε. Πόση ώρα θέλει να τα αφήσουμε, γιατί εγώ τα φοβάμαι λίγο τα κατσικάκια. Εδώ θέλει ένα δεκάλεπτο, θα μας πάρει αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Όταν λοιπόν θα τελειώνουμε την πρώτη την δόση, θα τα βάζουμε σε ένα ταψάκι, σε μια λεκάνη, το οτιδήποτε. Όταν θα πάρει το χρώμα που θέλουμε το κατσικάκι, θα προσθέσουμε μέσα το κρεμμυδάκι, το οποίο το έχω χοντροκόψει, και τη σκελίδα σκόρδο. Επειδή θα βάλουμε αρκετά μυρωδικά μέσα, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε. Θα προσθέσουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Επίσης να πω ότι εγώ σας κάνω την πρόταση για άγρια χόρτα και σπανάκι. Εσείς αν θέλετε το φαγητό αυτό να το κάνετε με μαρούλια, γίνεται. Κανένα πρόβλημα. Κανονικά το φρικασέ είναι με μαρούλια. Κανονικά γίνεται, ναι. με μαρούλια. Ωραία. Και σε αυτή την στιγμή θα σβήσουμε με λευκό κρασί. Θέλω να σου πω τι έφαγα το βράδυ. Πες μου, αγαπητοί. Τουρέκι με νουτέλες, μερέντες, όλα αυτά μαζί. Ετοιμάσου από εβδομάδα. Μπράβο, θέλω. Πώς το λένε, κουλουράκια, τσουρεκάκια. Θα στα φτιάξω εγώ όλα από εβδομάδα. Έχω. Λοιπόν, θα σκεπάσουμε το φαγητό μας με ζωμό λαχανικών. Θα κατεβάσουμε την θερμοκρασία στο 6 και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει για περίπου 1,5 με 2 ώρες. Θα το δείτε. Όταν το κρέας θα αρχίσει να μαλακώνει, φαίνεται κιόλας εδώ, θα αρχίσει να μαλακώνει, τότε θα ολοκληρώσουμε το φαγητό. Τι εννοώ? Έχω πάρει τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα, το πράσο, το φινόκιο και τα χόρτα. Να πω λίγο για τα χόρτα, ότι θα τα πλύνετε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές, με μπόλικο ξύδι, για να φύγουν όλα τα χώματα που έχουν μέσα τα χόρτα μας. Λοιπόν, όταν θα έχει μαλακώσει αρκετά το κρέας μας, θα προσθέσουμε μέσα το πράσο, το κρεμμυδάκι, το φρέσκο, γιατί το κάνουμε αυτό στο τέλος. Γιατί τα λαχανικά αυτά δεν θέλουν πάρα πολύ
Και θέλουμε να κρατάνε λίγο, δεν θέλουμε να λιώσουν και να γίνουν νιά-νιά μες στο φαγητό. Και όλη αυτή η διαδικασία, η τελική, θα μας πάρει το πολύ 10 με 15 λεπτά. Είναι τόσο γρήγορα, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μελαγή. Μάξιμουμ. Όχι καθόλου. Θα προσθέσω εγώ εδώ και άλλο ζωμό. Και θα δείξω τώρα πώς θα κάνουμε το αυγολέμονο. Αυτό είναι ζωμός που έχω κρατήσει από το κατσικάκι που έβρασα χτες. Τώρα εδώ έχω τους κρόκους αυγών, να τα δείξω από εδώ, το λεμόνι, το ξύσμα. Όσον αφορά το corn flour, λέω ξανά προαιρετικά, εάν δεν δέσει πάρα πολύ η σάλτσα σας και θέλετε να γίνει πιο πηχτή, θα το χρησιμοποιήσετε. Mm-hmm. Πάμε εδώ τώρα. Θα ρίξουμε μέσα σε μια λεκανίτσα τους κρόκους. Ωραία, αυγολέμονο βλέπουμε τώρα. Ναι. Το χυμό λεμόνι. Να πω για το λεμόνι, αν δεν θέλετε πολύ οξύτητα, θα βάλετε λιγότερο. Θα χρησιμοποιήσετε ένα. Θα βάλουμε. Ναι, αυτό θεωρώ κι εγώ. Θα βάλουμε μέσα και το ξύσμα και θα τα ανακατέψουμε με ένα σύρμα. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως ως εξής. Με μια κουτάλα παίρνουμε μέσα από την κατσαρόλα το ζεστό ζωμό. Εγώ τώρα, επειδή έχω σκεπάσει το φαγητό εδώ με τα χόρτα, θα το κάνω από εδώ. Είναι καυτός ο ζωμός, είναι το ίδιο ζουμί που έχουμε βράσει μέσα το κρέας. Λοιπόν, και σταδιακά θα προσθέτω σιγά-σιγά μια κουτάλα μέσα από το ζωμό στα αυγά και στα λεμόνια. Ωραία. Για να μην κόψει. Ωραία. Γι' αυτό το λέω, και να μην βράσει το αυγό. Όταν θα έχουμε προσθέσει 2-3 κουταλιές της σούπας καυτό ζωμό, θα έχει ζεσταθεί το λεμόνι και το αυγό και θα το προσθέσουμε μέσα σε όλη την κατσαρόλα. Θα ανακοινήσουμε, δεν χρειάζεται χτύπημα, θα ανακοινήσουμε την κατσαρόλα αυτήν εδώ με όλα τα υλικά μέσα. Θα κοιτάξουμε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι και, ξαναλέω, εάν ο ζωμός δεν έχει πήξει πολύ, θα βάλετε το corn flour σε λίγο κρύο νερό. Θα το προσθέσετε μέσα και θα το αφήσετε περίπου για ένα δεκάλεπτο να βράσει και να δέσει η σάλτσα μας. Σερβίρετε με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και ψωμάκι. Και είναι έτοιμο το φαγητό. Φανταστικά. Φανταστικά. Για βάλτο, ναι. Εδώ. Σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ωραίο και για το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, σαν φαγητό. Ναι, όποιοι δεν θέλουν μαγειρίτσα, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εναλλακτική. Για τη μεγάλη εβδομάδα να το αποφύγετε καλύτερα. Ωραία. Τέλεια. Αυτό θα προσθέσω στο τέλος, είπα, εάν θέλουν πιο πηχτή τη σάλτσα, και το corn flour. Και θα το αφήσουν το corn flour εδώ, ένα δεκάλεπτο το πολύ, να πάρει μια βράση. Έστω το αυγολέμονο, γιατί κάποιες κυρίες το βάζουν λίγο-λίγο. Όπως το έκανα εγώ εδώ. Λίγο-λίγο. Καυτό ζωμό και μέσα. Και μετά όλο μαζί. Και μετά όλο μαζί. Ωραία, κατανοητά. Είναι πολύ απλό. Φανταστική, είσαι φανταστική. Κατσικά και φυκασέ, πολύ ωραία ιδέα για το μεγάλο Σάββατο.